πάμε όμως τώρα στο θέατρο. Μετά τον κινηματογράφο θα περάσω στο θεατρικό χώρο και καλησπερίζω ευθύς αμέσως μαζί μας την Κατερίνα τη Δαμβόγλου και τον Ρόμπιν Μπιέρ. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε ξανά μαζί μας, γιατί τα έχουμε ξαναπεί μεταξύ μας. Ναι. Και βέβαια ευχαριστώ που είστε και στην πόλη μας για να δούμε και εμείς επιτέλους στο Φρίντα και άλλο μια παράσταση που έχω ακούσει και εγώ προσωπικά τα καλύτερα σχόλια και ανυπομονώ και εγώ ίδιος να την δω. Έχουμε πολλές ευκαιρίες, 20 με 23 Ιανουαρίου στο Θέατρο Έκφραση, Αραβαντινού 14, στις 9 και 4. Λοιπόν, να ξεκινήσω από την Κατερίνα Ρόμπιν, οι κυρίες προηγούνται πάντα, έτσι να είμαστε και gentleman δηλαδή. Και θέλω να ξεκινήσεις να μου πεις, Κατερίνα, για αυτή την παράσταση. Από ό,τι ξέρω έχει να κάνει φυσικά με τη Μεξικάνα τη ζωγράφο, τη Φρίντα Κάλλο. Ναι, μα φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Και από πού να ξεκινήσω τώρα. Αποφασίσαμε μία ωραία ημέρα ότι πρέπει να αλλάξουμε ρότα, πρέπει να βρούμε κάτι μεγάλο και χαρούμενο, με πάθος, μία γυναίκα αντίποδα της Αγγελικής. Η Φρίντα Κάλλο ήταν πολύ καιρό στα σκαριά σαν ιδέα, την οποία πάντα απέρριπτα, γιατί ακούω πολλά χρόνια της ζωής μου ότι μοιάζω στη Φρίντα Κάλλο. Εγώ δεν σχολιάζω επί τούτου. Δεν πειράζει. Και αποφάσισα τέλος πάντων ότι είναι καιρός, αφού φτιάχνουμε παραστάσεις θεατρικές, αφού η δουλειά μας είναι να το στείλουμε από το μηδέν, δεν θα λέμε πια ευχαριστώ πολύ. Θα το κάνουμε δουλειά. Θα το κάνουμε δημιουργία, θα το κάνουμε χαρά. Ούτως ή άλλως αυτή η γυναίκα έχει πει τόσα πολλά με το έργο της, με την περσόνα της, με τα ρούχα της. Έχει γίνει σύμβολο για τόσους διαφορετικούς τομείς, οργανισμούς, κινήματα. Έχει επίσης εκμεταλλευτεί και η ίδια, αλλά και την έχουν εκμεταλλευτεί ειδικά με το θάνατον τόση, που ενώ δεν θα είμαστε ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι που θα μιλήσουμε για τη Φρίντα Κάλλο, είπαμε ότι καλό είναι, παίζοντας λίγο και με την ιδέα της διασημότητας και αυτού του σπαραγμού που έζησε και η ίδια, γιατί τη θέλησε τη διασημότητα, και με τον παραλληλισμό που γίνεται τη σήμερα ημέρα με τα σύμβολα που καταραίουν ή που καταρρύπτονται, με αυτό που λέει η ίδια είναι ότι έχει γίνει ειδονιστική βορά άγριων ανθρώπινων ενστίκτων. Μας αρέσει να μαθαίνουμε, να κατασπαράζουμε κάτι το οποίο ίσως σε 3 δευτερόλεπτα να μην υπάρχει πια. Mm-hmm. Να φτάνουμε κάποιο σύμβολο στο ζενίθ του για να το καταστρέψουμε μετά. Η ίδια το έκανε για τον εαυτό της. Και ίσως επειδή ήταν πολύ ανθρώπινη, μας αφορά και ακόμα. Αλλά βέβαια εμείς αποφασίσαμε ότι μάλλον μας αφορά η ίδια η Φρίντα, παρά η βιογραφία της. Θα μας μιλήσει φυσικά για τη ζωή της, αλλά θα μιλήσει κυρίως γιατί της αρέσει να μιλάει, της αρέσει να λέει ψέματα, της αρέσει να προκαλεί, να προβάλλεται και να προβάλλει τον εαυτό της σε άλλους. Μισεί, αγαπά και ίσως είναι ένα από τα σύμβολα που κυριαρχούν ακόμα, ακόμη και αν δεν ξέρουμε τίποτα για το ποιόν της. Ξέρουμε λουλούδια, ξέρουμε μουστάκι, ξέρουμε κόκκινα χείλη, ξέρουμε φρύδι, ξέρουμε ρούχα, κοσμήματα, ξέρουμε κάτι αυτή πλούσιο, κάτι πολύ. Ναι. Ναι, και έχει φτάσει σε σημείο να ισοπεδώσει οτιδήποτε άλλο. Πώς λοιπόν θα μας μιλούσε η ίδια για τον εαυτό της, γιατί βρίσκεται εδώ. Και αφού την φέρνουμε εμείς εδώ, εγώ και ο Ρόμπιν δηλαδή, σαν να είμαστε κι εμείς θεατές, απλά την παίζουμε κιόλας, τι σημαίνει σαν δυτή σημασία αυτό. Mm-hmm. Πόσο κακιά είναι, πόσο σαρκαστική μπορεί να γίνει, πόσο χιούμορ έχει ακόμα, πόσο μας λέει αλήθεια, πόσο μας λέει ψέματα, πόσο αποκαλύπτεται. Θέλει ο θεατής να μάθει πράγματα για αυτή ή απλά θέλει να κοιτάζει κάτι γεμάτο χρώμα μπροστά του. Αυτά συμβαίνουν επί σκηνής. Μάλιστα, έχουμε πάρα πολλά. Έχεις ανοίξει ένα σωρό θέματα τα οποία πρέπει να ρωτήσω. Ναι. Θα περάσω όμως λίγο και στον Ρόμπιν, γιατί Ρόμπιν, όπως μας έδωσε και η Κατερίνα να καταλάβουμε, η Φρίντα Κάλλο είναι ένα πρόσωπο που απασχολεί, γενικά έχει απασχολήσει και νομίζω είναι μια μεγάλη πρόκληση και αυτή που έχετε αναλάβει να κάνετε. Ναι, ήταν πολύ εύκολη η απόφαση για μας. Είναι μαζί μας για χρόνια η Φρίντα, νομίζω.
πάρα που μοιάζουν. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα γυναίκα, καλλιτέχνης, και νιώθω σαν να έχουμε σχέση με αυτήν για πολύ καιρό, οπότε δεν είναι κάτι καινούριο για μας. Είναι πάντα μαζί μας. Αυτή τη φορά όμως, θέλαμε να κάνουμε κάτι λίγο πιο αναγνωριστικό. Αναγνωρίσιμο. Αναγνωρίσιμο. Να πάρουμε το επόμενο βήμα της ομάδας. Και ναι, γι' αυτό. Και βέβαια, Κατερίνα, όπως είπα, έχει κάνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία συγκεκριμένη παράσταση. Πολλοίς κόσμος έχει έρθει, έχει δει, την έχει αγαπήσει. Ναι. Και εμείς όλους θα το κάνουμε και εμείς αυτές τις μέρες, 20-23 Γενάρη, θυμίζω. Ποιο είναι δηλαδή το μυστικό αυτής της παράστασης που έχει αγαπήσει ο κόσμος? Σε είχα ρωτήσει νομίζω και για την Αγγελική το ίδιο πράγμα, αλλά πραγματικά δεν ξέρω, μάλλον έχετε κάποιο μυστικό για να είναι τόσο μεγάλη επιτυχία. Το συζητούσαμε χθες. Στα πλαίσια της περιοδίας μας με μια κοπέλα που έχει επίσης δει την Αγγελική και είπε μέσα στο ερώτημα γιατί μονόλογο, τι σημαίνει αυτό, και είπαμε και οι δύο ότι το θέμα δεν είναι ο μονόλογος, το θέμα είναι ότι όλα ξεκινάνε από το σώμα. Αυτό είναι πάντα κάτι που μας προκαλεί, γιατί εντάξει, η ίδια είναι λίγο στατική. Ό,τι υπήρχε στην Αγγελική με σωματική κίνηση. Το ξεχνάμε. Εδώ το έχει. Δεν το ξεχνάμε, όχι, αλλά. Όχι, έχει μια κάνουμε το ίδιο, αλλά χωρίς το σώματα με βίντεο. Ναι. Έχουμε live βίντεο και είναι σαν ζωντανός τεχνικός επί σκηνής και έχω μια κάμερα ζωντανή. Και παίζουμε με αυτό, στην προβολή και με βίντεο animation από τον υπολογιστή. Και δημιουργούμε ένα ολόκληρο κόσμο, σαν κάναμε στην Αγγελική, αλλά χωρίς ηθοποιούς, με το βίντεο. Η απάντηση πάντως στην ερώτηση είναι ότι νομίζω ότι και στην Αγγελική και στην Φρίντα απλά είμαστε πολύ αληθινοί. Ακόμα και ο χαρακτήρας που προβάλλεται, που το ξαναλέω, τυχαία είμαι εγώ, γιατί είμαστε οι δυο μας και από τους δυο μας εγώ μιλάω ελληνικά, ο Ρόμπιν όχι τόσο, εγώ παίρνω το κείμενο. Αυτός να είναι ένας παράγοντας για τις επιλογές μας. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος, οι δύο άνθρωποι, οι τρεις άνθρωποι που έχουν άμεση σχέση με το θεατή. Δεν υπάρχει τέταρτος στίχος και οποιαδήποτε αντίδραση και αν υπάρχει στο κοινό, ένα φτέρνισμα, είναι το αγαπημένο μου, ειδικά στην αρχή, φροντίστε το. Ένας άνθρωπος που έχει καθυστερήσει να μπει, ένα πηγαίο γέλιο, είναι πάντα συνομιλία. Εκεί. Έχουμε παρουσία. Δεν κάνουμε ταινίες, κάνουμε θέατρο. Και είμαστε εκεί, μαζί με ένα κοινό, σε ένα χώρο, μαζί. Δεν έχουμε σχέση. Δεν παρουσιάζεται απλώς κάτι και ο θεατής έρχεται. Αυτό νομίζω είναι κάτι που πλέον είναι απόφαση. Ίσως ξεκίνησε τυχαία, γιατί ξεκινήσαμε με φάρσα, ξεκινήσαμε με μάσκα, όπου εκεί ο λόγος πρώτον δεν έχει σημασία, δεύτερον το θέμα είναι να δεις τι θέλει το κοινό και να παίξεις με αυτό. Αλλά κατόπιν νομίζω ότι έχουμε καταλάβει και οι δύο πολύ συνειδητά ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί, ίσως γιατί πάνω απ' όλα είναι ειλικρινές. Βοηθάει την ζωντάνια πάνω στη σκηνή και βοηθάει και τη σχέση με το κοινό. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι που θα το κρατήσουμε και είναι κάτι που αυτή τη φορά, επειδή η Φρίντα ουσιαστικά είναι μόνη της επί σκηνής, είναι και πιο φανερό. Σίγουρα πάντως από αυτό το λίγο που έχω προλάβει να δω και εγώ από διάφορα βίντεο και τα λέω για την παράσταση, δυστυχώς δεν έχω δει ακόμα, θα έρθω όμως. Σίγουρα, γιατί έχοντας δει την Αγγελική και έχοντας εντυπωσιαστεί, δεν το κρύβω, νομίζω ότι και αυτό θα είναι εξίσου. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, έχω την αίσθηση, όπως και στην Αγγελική, η ατμόσφαιρα που δημιουργείται. Ναι. Έτσι, υπάρχει ένα συγκεκριμένο κλίμα, θετικό εννοώ, που νομίζω ότι βοηθάει και τον θεατή και στο να καταλάβει το κείμενο και το τι προσπαθεί ο κάθε χαρακτήρας, είτε αυτός είναι η Αγγελική είτε η Φρίντα, να πει, αλλά παράλληλα να μπει και σε όλο αυτό και με τα βίντεο που μας είπε ο Ρόμπιν, έτσι, δηλαδή είναι αυτός ο συνδυασμός
Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτά τα βίντεο είναι δημιουργία του Ρόμπιν, αλλά επειδή μιλάς για ατμόσφαιρα, δεν πρέπει να ξεχνάμε το ηχητικό κομμάτι που είναι και το παράπονο του Ρόμπιν. Λέει, γιατί δεν το αναφέρει κανείς, γιατί τα βίντεο στη Φρίντα είναι... Εντυπωσιακότητα. Ναι, είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακά. Δεν θυμάται ποτέ ο κόσμος. Αλλά είναι αλήθεια, τον ήχο απλά τον παίρνουμε μέσα μας. Και είναι ένα χούι του Ρόμπιν κιόλας. Και το σέβομαι και νομίζω ότι ίσως έχει δίκιο. Να δημιουργείται μια ατμόσφαιρα, να καταλαβαίνει ο θεατής πού μπαίνει, τι θα δει. Πού είμαστε. Πώς μπορούμε να τον επηρεάσουμε θετικά, ώστε να οδηγηθεί σε μια διαδρομή. Και γι' αυτό και λέμε ότι μας αρέσει να κάνουμε παραστάσεις που ναι μεν κάποιοι αποκαλούν σωματικό θέατρο, ο Ρόμπιν το έχει αποκαλέσει και total theater, γιατί κανένα στοιχείο ουσιαστικά δεν υπερέχει, άσχετα αν κάποια είναι πιο εμφανή. Σωστά, πιο παραπάνω. Ναι, παραδείγματος χάρη είναι υποκριτική ή τη σωματική κίνηση, αμέσως τη συνδέουμε με το χορό, λογικό. Αλλά από εκεί και πέρα η ισορροπία και η χρήση όσων μέσων μπορούμε να έχουμε για να παίξουμε μαζί τους, εφόσον το χρειάζεται μία παράσταση, είναι κάτι που ποτέ δεν μας φοβίζει και πάντα θέλουμε να το βάζουμε μέσα για να μαθαίνουμε κι εμείς. Δεν μας αρέσει η δουλειά που ξεχνάει το χώρο, βασικά. Δεν μας αρέσει να τονίσουμε μόνο το κείμενο. Βαραθούμε. Είναι γεγονό αυτό. Έχουμε δει μονολόγους, η αλήθεια είναι που εντάξει, υπάρχει ένα άτομο, απλά απαγγέλει το κείμενο. Όσο καλό και το κείμενο είναι, πολλές φορές ο θεατής, εντάξει, κάπου. Και αυτό χάνεται. Ήταν κίνητρο για μας να παίξουμε με το μονόλογο. Mm-hmm. Με την Αγγελική ξεκινήσαμε να παίζουμε με το θέμα μονόλογος. Γιατί να είναι στατικός, γιατί κάποιος να στέκεται, να κάθεται, εφόσον ο λόγος δίνει μία μερική πληροφορία και βγαίνει από ένα τόσο μικρό σημείο του σώματός μας και το σώμα μπορεί να δηλώσει πολλά περισσότερα, συμπληρωματικά, αντιθετικά, χτίζοντας κάτι τρισδιάστατο. Απ' την άλλη, με την Αγγελική είχαμε τη θεματική της μικρασιατικής καταστροφής, η οποία συνήθως προσδίδεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και εμείς το καταρρύψαμε αυτό με την ίδια λογική που το καταρρύπτουμε το θέμα σύμβολο, το θέμα παρελθόν, και με τη Φρίντα. Η ανθρώπινη διάσταση ενός ανθρώπου, όπως θέλει να τα πει, θα τα πει, αρκεί να είναι ζωντανά, αρκεί να είναι αληθινά, και αυτό αλλάζει μέρα με τη μέρα, πάντα, ανάλογα με το κοινό. Τι είναι αυτό που αφήνει αυτή η παράσταση στο Φρίντα και άλλο στον θεατή κατά τη γνώμη σας και τι είναι αυτό που έχει αφήσει και σε εσάς? Γιατί φαντάζομαι, όπως μου είχες πει και για την Αγγελική Κατερίνα και Ρόμπιν επίσης, κάτι έχετε πάρει κι εσείς από όλο αυτό. Για μένα είναι αυτή η γυναίκα είναι ένα μάθημα ζωής. Πώς μπορείς να γίνεις ο εαυτός σου, πώς μπορείς να είσαι αληθινός στον εαυτό σου, και μαθαίνω πολλά από αυτή, ναι. Τι είναι για μας η Φρίντα Κάλλο? Εμένα προσωπικά μου δίνει πολύ μεγάλη δύναμη. Είναι ένα ηφαίστειο πάνω στη σκηνή, είναι γεμάτη πάθος και μου παίρνει... Σήμερα, ας πούμε, είναι μία μέρα μετά την παράσταση στην Αθήνα και είμαι ακόμα γεμάτη ενέργεια. Γιατί ξανά σαν την Αγγελική, αντίξω οι συνθήκες και σχεδόν, όχι σχεδόν, αυτοκαταστροφικά, διάλεξα ένα δρόμο πάθους. Έναν δρόμο που ίσως τη διέλυσε, αλλά είπε πάω και πήγε με 1000 χιλιόμετρα την ώρα. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει πολλοίς κόσμος. Ίσως γι' αυτό θέλουμε να την κοιτάμε, να μαθαίνουμε για εκείνη και ας το ξεχνάμε μετά. Γιατί η Φρίντα Κάλλο μπόρεσε και έκανε πράγματα που ο μέσος άνθρωπος δεν τολμά. Και ήταν ο εαυτός της. Όσο και αν σχίστηκε, όσο και αν πάλεψε με το θάνατο και τη ζωή, ήθελε να ζει πραγματικά. Η Αγγελική επίσης ήθελε να ζει και όχι να επιβιώνει, αλλά ήταν πιο πράος άνθρωπος, ήταν της αγάπης. Νομίζω ότι εάν η Αγγελική είναι αγάπη, μητρότητα, η Φρίντα που ήθελε επίσης τη μητρότητα και δεν τα κατάφερε, την αγάπη την έκανε έρωτα, την έκανε ένα πάθος απόλυτο. Λοιπόν, τρομερό. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω για κάτι αυτό, συνεχίζω κανονικά, γιατί τα έχεις πει όλα τόσο ωραία.
δεν έχω να προσθέσω κάτι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή όπως είπα, έχει δει τη συγκεκριμένη παράσταση πάρα πολλοί κόσμος και στην Αθήνα και θα τη δουν και στην περιφέρεια, γιατί από εμάς ξεκινάει την περιφέρεια, να τα λέμε και αυτά. Τέσσερις παραστάσεις. Το αγαπημένο μας στέκι. Εδώ. Πρώτα απ' όλα, θυμίζω 20-23 Γενάρη, 9 και 4 το βράδυ στο θέατρο Έκφραση. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Σωστά. Όσους αύριο μεθαύριο, Δευτέρα, Τρίτη. Δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα, μπορούν να έρθουν Δευτέρα, Τρίτη. Για όσους δουλεύουν Δευτέρα, Τρίτη, πάνω Σαββατοκύριακο, τα ξέρουμε αυτά. Θα ήθελα να ρωτήσω αν στο κοινό που την έχει δει, είχατε έτσι κάποια αντίδραση και ενδεχομένως αν ήρθε κάποιος συνάδελφός σας, ηθοποιός. Ναι. Γιατί οι παραστάσεις που, όπως είπαμε, έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα με την ατμόσφαιρα, με το σωματικό θέατρο, με αυτό το Total Theater που λέει και ο Ρόμπιν. Τι σα. Κύριε, τα κρατάω όλα. Έτσι, μαθαίνω και εγώ. Την τρίτη φορά που θα ξανάρθετε, Γιάννα, θα τα ξέρω όλα. Τι απαντάμε τώρα, σε ποια ερώτηση να απαντήσουμε. Απαντάμε πρώτα στις αντιδράσεις του κοινού. Δηλαδή, αν είχατε κάτι, σας είπε κάποιος. Π.χ. μπορεί κάποιος να μην ξέρει τη Φρίντα Κάλλο και την έμαθε μέσα από την παράστασή σας. Αυτό ήταν κάτι που το καταλάβαμε πριν ξεκινήσουμε τις πρόβες. Είχαμε την εντύπωση ότι πολλοί κόσμος ξέρει πολλά για τη Φρίντα Κάλλο. Δεν ξέρει πολλοί κόσμος πολλά για τη Φρίντα Κάλλο. Είναι πολύ μεγάλο σύμβολο. Υπάρχει σε μαξιλάρια, σε χαρτομάντιλα, σε σερβιέτες, σε παπούτσια, σε παντιέρες. Υπάρχει παντού. Αλλά τα βασικά στοιχεία, ζωγράφος, μεξικανή επίσης, αμφισεξουαλική, παντρεμένη δύο φορές με τον ίδιο άνθρωπο, τέτοια πράγματα, το ατύχημά της, δεν τα ξέρουν απαραίτητα όλοι και έτσι, ναι, μάθανε αρκετά. Από την άλλη, αυτό που κρατάνε νομίζω είναι ο κόσμος που έχει χτίσει ο Ρόμπιν σε σχέση με την αλληλεπίδραση που έχει. Αυτός ο κόσμος που υποτίθεται ότι είναι μία προβολή, αλλά είναι σαν να είναι τρισδιάστατος πάνω στο σώμα μου, δηλαδή πάνω στο σώμα της Φρίντα Κάλλο. Είναι όλα λευκά, τι παράδοξο, δεν φοράει λουλούδια και αυτό είναι ένα μικρό ψήγμα που κρατάει πολύ κόσμο σε αγωνία, αλλά η γενική ιδέα που έχουμε εισπράξει σαν εύσημο σχεδόν, είναι ότι είναι μία εμπειρία, είναι μία συνολική εμπειρία, το οποίο το θέλαμε κι εμείς. Δεν μπήκε και βγήκε κόσμος και είδε μία παράσταση. Είναι σαν, πώς μας το πάνε, εικαστικό παραλήρημα. Σαν να τους ρουφάει ένα φιλμ και το ζούνε. Ή σαν να έχει βγει η ίδια από τον δυσδιάστατο καμβά μπροστά μας. Από ηθοποιούς, συναδέλφους. Οι νεότεροι ίσως είναι πιο φιδωλή στα σχόλια, γιατί έχουν δει ίσως και θέατρο σαν αυτό που κάνουμε. Αλλά νομίζω ότι τώρα υπάρχει ένας μεγάλος διαχωρισμός θέατρου. Εμείς είμαστε σωματικό θέατρο, αυτοί κάνουν παραδοσιακό θέατρο, αυτοί κάνουν σωματικό πλατφόρμα, εδώ μουσική, εκεί ακροβατικά. Το οποίο παλαιότερες γενιάς ηθοποιοί που έχουν έρθει να δούνε τη Φρίντα ειδικά, γιατί η Αγγελική, ξαναλέω, έχει συγκεκριμένη θεματική, μπορεί να πιάσει αλλιώς τον κόσμο γενικά. Κοινό, συναδέλφους, όποιον έρχεται να τη δει. Η Φρίντα είναι ένα σύμβολο και από εκεί και πέρα νομίζω ότι εκεί έχουμε βάλει περισσότερο τη δικιά μας πινελιά, το τι θέλουμε να κάνουμε. Και οι παλιότεροι αυτό το βλέπουν σαν ένα πολύ ωραίο βήμα της νέας γενιάς και αυτό μας δίνει πολύ μεγάλο θάρρος. Τώρα αυτό το χτύπησα, δεν ξέρω. Δεν πειράζει καθόλου. Ζωντανή εκπομπή μας, συμβαίνουν και αυτά. Ρόμπιν, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Δεν μπορώ. Η αλήθεια είναι ότι η Κατερίνα τα λέει τόσο ωραία κάθε φορά. Τι να πω εγώ. Συνεχίζω και λέω ότι ξέρω ότι εκτός από τις τέσσερις παραστάσεις που έχουμε εδώ στα Γιάννενα τώρα, έτσι θυμίζω Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, 20 με 23 Ιανουαρίου, στο θέατρο Έκφραση, Αραβεντινού 14 και σε ένα εξαιρετικό χώρο παίζεται. Αχ, ναι. Έτσι, πάντα ναι. Το λέμε και αυτό. 9 και 4 είναι η παράσταση. Έχει και συνέχεια. Ναι, έχει και συνέχεια. Για πείτε μας, γιατί μας βλέπουν εμείς στο live streaming, αρκετός κόσμος. Καταρχήν συνεχίζονται οι παραστάσεις στην Αθήνα. Θα τελειώναμε χθες, αλλά πήραμε παράταση μέχρι και το Πάσχα. Τετάρτη, Πέμπτη, στο Θέατρο 104. Και μετά από πάμε τα Γιάννενα, Μήλο, πάμε Μήλο, Ρέθυμνο. Κύπρο, Χανιά, Θεσσαλονίκη. Κάπου άλλο. Ηράκλειο, Σιτία. Σαντορίνη, Ίδρα,
Αγρίνιο, ξανά Θεσσαλονίκη. Ωραία. Σύρο. Μπράβο, ναι. Έχει. Και, ναι, και όσα μαζεύονται, ναι. Ωραία, ωραία. Ναι, ναι, ναι. Οπότε έχουμε πολλές ευκαιρίες και κάνουμε οι φίλοι που μας βλέπουν από τις άλλες περιοχές. Ναι, σωστά, θα πάτε και στο νησί, βέβαια. Εντάξει, τώρα Γενάρη θα πάρει σε νησί, δεν ξέρω αν θα κάνω διακοπές. Αλλά... δεν με ενδιαφέρει, Μήλος είναι, εγώ θα το πάρω το μαγιό. Εντάξει, αυτό τα λέει όλα. Εγώ λοιπόν θέλω να πω, να υπενθυμίσω ότι έχουμε τις 4 αυτές παραστάσεις και είμαι σίγουρος ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για εκεί. Εγώ δεν θα το χάσω προσωπικά, σας το λέω. Νομίζω είναι με βάση και την Αγγελική που έχω δει αλλά και με αυτά που έχω ακούσει είναι έγκλημα κάποιος να το χάσει με όλη τη σημασία της λέξης και το λέω έχοντας επίγνωση του τι λέω και στον κόσμο που μας βλέπει. Λοιπόν, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, 23 Ιανουαρίου στο Θέατρο Έκφραση, 9 και 4. Ραντεβού εκεί, Κατερίνα και Ρόμπιτ, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω και σας περαιτέρω. Έχετε και τις 4 παραστάσεις να σας έχω όσο δυνατόν πιο έτοιμους. Ναι. Και βέβαια η εκπομπή είναι ανοιχτή, είμαι σίγουρος θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Τέλεια.